καλώς ήρθατε για ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διαμοιρασμό οθόνη στην WebEx. Εδώ βλέπετε πορτοκαλί την επιφάνεια καθώς έχω κλειστεί την κάμερα και βλέπετε ενεργό το mute, εσείς με ακούτε από την εφαρμογή μέσω της οποίας καταγράφω την εικόνα. Αρχικά θα πρέπει να πάμε στο Share, να επιλέξουμε την πρώτη επιλογή που λέει Screen 1, αν είχατε δύο οθόνες και Μπορούσατε να μοιράσετε την επιφάνεια εργασία που θα σα είχε και άλλη επιλογή. Πάμε στο share και βλέπουμε την οθόνη, τη δικιά μου εν προκειμένου. Έχω ήδη ένα ανοιχτό βιβλίο. Είναι το βιβλίο τη Δευτέρα Δημοτικού. Φυσικά μπορείτε να το κάνετε με οποιαδήποτε εφαρμογή. Είναι σαν να χρησιμοποιείτε την οθόνη σα. Όμω σα έχει κάποιε επιπλέον επιλογέ. Εδώ βλέπετε ένα παραμύθι. Μπορείτε να έχετε ανοιχτό και κάποιο άλλο βιβλίο. Μπορείτε να ανοίξετε ένα βίντεο να παίζει ο ήχο το να ακούν κανονικά τα παιδιά. Είναι μια χαρά όλα κανονικότατα, σαν να είναι τα παιδιά μπροστά και δίπλα στην οθόνη σα. Πάμε να δούμε τι επιλογέ έχουμε. Πηγαίνοντα στο ποτίκι προ τα πάνω, μα ανοίγει αυτό το μενού. Stop sharing, σταματάμε την όλη διαδικασία. Pause, σταματάει η οθόνη ακριβώ εκεί που είναι. Δεν βλέπουν κάτι επιπλέον τα παιδιά. Αυτό το χρησιμοποιούμε προκειμένου να κάνουμε κάτι που μπορεί να μην θέλουμε να το δουν ή αν θέλουμε να Διακόψουμε το μάθημα για να πάμε σε ένα διάλειμμα. Share έχει να κάνει με το αν θέλουμε να κάνουμε διαμοιρασμό κάποιο υλικό ή κάποιο αρχείο. Βλέπετε, μπορεί να κάνουμε διαμοιρασμό το web browser, multimedia δηλαδή, να παίξουμε ένα βίντεο. Η πιο safe επιλογή, προκειμένου να μην έχουμε πολλά προβλήματα, προσπαθούμε να το κρατήσουμε απλό. Είναι απλά ο διαμοιρασμό οθόνη. Μοιράζουμε όλη την οθόνη μα και παίζουμε τα πάντα από εκεί. Εδώ πέρα βλέπετε. Ότι δεν έχουμε πολλέ επιλογέ. Μπορούμε να κάνουμε κάποιον παρουσιαστή, κάποιον άλλο μαθητή, προκειμένου να υπογραμμίζει ή να μα δείχνει κάποια πράγματα. Το unmute είναι επειδή έχω κλειστό το μικρόφωνο αυτή τη στιγμή. Τώρα το έχω ανοίξει. Το βλέπετε ότι είναι πράσινο. Το ξανακλίνω. Στο βίντεο είναι προκειμένου να σταματάτε το βίντεο το δικό σα. Το βλέπετε κάτω δεξιά τη οθόνη. Είναι το πορτοκαλί. Εάν έχετε ανοιχτή κάμερα, εδώ πέρα θα βλέπετε τον εαυτό σα. Αυτή τη στιγμή εγώ το έχω κλειστό προκειμένου να μην κολλάει και εφαρμογή. Καθώ τη μέρα που το γράφω είναι η πρώτη μέρα εφαρμογή του στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και είχε πάρα μα πάρα πολλά προβλήματα. Participants μα ανοίγει το μενού με του συμμετέχοντε. Το ξανακλείνουμε. Chat κάνει ακριβώ το ίδιο πράγμα. Μα ανοίγει το chat. Το ξανακλείνουμε. Annotate και more. Πατώντα το annotate, μας βγάζει τις επιλογές που έχει το whiteboard ε, στο πλάι. Μην ξεχάσετε να δείτε το βίντεό μας για το whiteboard, θα έχουμε link στην περιγραφή και θα έρθει κάρτα ακριβώς στο πάνω μέρος της οθόνης σας τώρα και πάμε να δούμε τι επιλογές έχουμε. Έχουμε το βελάκι προκειμένου να δείξουμε κάτι, θα εμφανίσει και το όνομά μας. Έχουμε την επιλογή text tool προκειμένου να γράψουμε κάτι. Έχουμε την επιλογή με τις γραμμές και τα βέλη αν θέλουμε να δείξουμε κάτι πιο συγκεκριμένα ή αν για τις ανάγκες του μαθήματό μας χρειαζόμαστε κάποιο διπλό βέλος τώρα εγώ τα κάνω λίγο όπως να είναι μας ενδιαφέρει απλά να δείτε τις λειτουργίες εδώ μπορούμε να κάνουμε κάποια σχήματα αν θέλετε να κυκλώσετε ένα κομμάτι μπορείτε να το κάνετε σε τετράγωνο, σε οβάλ μπορείτε να βάλετε νη ή μπορείτε να βάλετε χ Μία άλλη επιλογή είναι το pen, το οποίο γράφει αρκετά πιο χοντρά από ό,τι χρειαζόμαστε συνήθως. Γι' αυτό καλό είναι να επιλέγουμε το pencil, το οποίο κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με πιο λεπτή γραμμή. Μετά έχουμε την επιλογή του χρώματος, πώς θέλουμε να γράφουμε. Εδώ έχουμε την επιλογή της γόμας. Την επιλέγουμε. Μπορούμε να σβήσουμε κάτι συγκεκριμένο είτε μπορούμε να επιλέξουμε να σβήσουμε τις σημειώσεις τις δικές μας με το Clear My Annotations ή Clear All Annotations προκειμένου να σβήσουμε τις σημειώσεις που έχουν κάνει και άλλοι παρουσιαστές. Εδώ μπορούμε να κάνουμε παρουσιαστή κάποιο μαθητή και να του πούμε να μας υπογραμμίσει ποια είναι η μέση του κειμένου και να μας βάλει σε κύκλο αυτό εδώ πέρα ας πούμε και εμείς μπορούμε να τα σβήσουμε όλα ή μόνο τα δικά μας. Η επόμενη επιλογή είναι να πάμε πίσω δεν είναι ενεργοποιημένη. Εδώ μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα annotations, δηλαδή όλες τις σημειώσεις που έχουμε κάνει προκειμένου να το ξαναπαίξουμε και να υπάρχει κάπου στον υπολογιστή μας. Και εδώ έχουμε την επιλογή να αλλάξουμε τον τρόπο που χειριζόμαστε το ποντίκι μας. Για τους περισσότερους δεν θα χρειαστεί γι' αυτό. Είναι μια επιλογή αν χρησιμοποιείτε και άλλα αξεσουάρ, οπότε δεν το δείχνουμε καθώ θα κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα. Οι περισσότεροι χρησιμοποιείται απλά ποντίκι. Και εδώ έχουμε το more options. Μα λέει new toll, un new toll, entry. Να αναφέρουμε ότι την πρώτη μέρα εφαρμογή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπήρξε μία αλλαγή σχετικά με τα μικρόφωνα. Πλέον δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μικρόφωνα και να τα κλειδώσουμε, να τα αφήσουμε κλειδωμένα. Ο κάθε μαθητή ανά πάσα στιγμή μπορεί να το ανοίξει. Unlock meeting δεν το κάνετε ποτέ, γιατί θα μπορεί να μπει οποιοδήποτε χωρίς να του δώσετε άδεια. Όποιος έχει το σύνδεσμό σας μπαίνει μέσα. Copy meeting link, αντιγράφετε το link σας. Έχει γενικά διάφορες πληροφορίες. Virtual background, καλό θα είναι να μην το πολυπειράζετε καθώς δεν την πολυπαλεύει και η γραμμή οπότε θα έχετε προβλήματα. Μάλλον ο server δεν την πολυπαλεύει. Και health checker, εδώ ελέγχετε πώς είναι η γραμμή, πώς είναι το βίντεο και ο ήχος σας. Σε γενικέ γραμμέ, αυτέ είναι οι επιλογέ που έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε εδώ πέρα. Να βγούμε λίγο και από τα annotations. Προκειμένου να βγούμε από εδώ, τα ενεργοποιούμε πατώντα πάνω ή τα απενεργοποιούμε από εδώ. Και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά ό,τι κάνουμε και να το δείχνουμε στην οθόνη μα. Αν θέλουμε να φύγουμε από αυτήν την κατάσταση, πάμε πάλι πάνω το ποντίκι, πατάμε Stop Sharing, και μα επιστρέφει στην αρχική οθόνη. Αυτό ήταν το βίντεο σχετικά με την αρχική οθόνη και πώ δείχνουμε την οθόνη μα στου μαθητέ μα. Μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε στον υπολογιστή μα και να το δείξουμε με αυτόν τον τρόπο. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε στην περιγραφή για περισσότερε λεπτομέρειε και πληροφορίε και φυσικά να κάνετε subscribe στο κανάλι μα, προκειμένου να βλέπετε όλα τα νέα μα βίντεο. Τα λέμε.